Καλώς ήλθατε στην ειδική εκπομπή του Euronews για τα 100 χρόνια από την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Όλοι μάθαμε από τα βιβλία της ιστορίας στο σχολείο ότι ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε από τη δολοφονία ενός αρχιδούκα στο Σεράγεβο. Το σημείο της δολοφονίας βρίσκεται ακριβώς από πίσω μου. Από τότε πέρασαν 100 χρόνια, τα οποία σημάδευσαν την πόλη. Η Αυστρο-Ουγγαρία κατέλαβε τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη το 1878. Τον Ιούνιο του 1914, ο αρχιδούκας της Αυστρίας, Φραγκίσκος Φερδινάνδος, που επισκέπτεται το Σεράγεβο, δολοφονείται από τον νεαρό Σερβοβόσνιο Γκαβρίλο Πρίντσιπ. Η Αυστρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία, εξαπολύοντας κατηγορίες ότι βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος μόλις είχε ξεκινήσει. Πριν από 30 χρόνια, το Σεράγεβο βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής. Φιλοξένησε τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, στιγμές δόξας για την ενωμένη ακόμα Γιουγκοσλαβία. Το 70% των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων καταστράφηκαν από τον πόλεμο που ακολούθησε, όπως αυτό το τελεφερίκ που μετέφερε τους κατοίκους του Σεράγεβο στο βουνό κάθε Σαββατοκύριακο. Ο υπεύθυνος της τοπικής Ολυμπιακής Επιτροπής θυμάται με νοσταλγία τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι άνθρωποι ήταν ευτυχισμένοι. Όλα ήταν ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο. Όλοι ήταν υπερήφανοι που αποτελούσαν μέρος του Ολυμπιακού κινήματος. Ήταν κάτι πολύ μεγάλο για μια σοσιαλιστική χώρα. Νομίζω ότι ακόμα επωφελούμαστε των Ολυμπιακών Αγώνων γιατί είναι πολλοί οι τουρίστες που μας επισκέπτονται. Οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Σεράγεβο ήταν οι πρώτοι που έγιναν σε σοσιαλιστική χώρα. Ποιος θα φανταζόταν τότε ότι 8 χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς το Σεράγεβο θα γινόταν η σκηνή ενός δολοφονικού πολέμου? Η πρωτεύουσα της Βοσνίας υπέστη τη μεγαλύτερη πολιορκία στη μοντέρνα ιστορία. Μέσα σε αυτή την τραγωδία γεννήθηκε ένας ήρωας, ο Σέρβος στρατηγός Γιώβαν Ντίβιακ, που εγκατέλειψε τον Γιουγκοσλαβικό στρατό και υπερασπίστηκε το πολιορκημένο από τους Σέρβους του Μπλάντι Τσεράγεβο από το 1992 στο 1995. Για τους Βόσνιους ήρωας, για τους Σέρβους καταζητούμενος για εγκλήματα πολέμου. Δεν είχαμε βαρύ οπλισμό, δεν είχαμε εξωτερική υποστήριξη, δεν είχαμε πυρομαχικά. Είχαμε ελλείψεις σε πολύ στοιχειώδη πράγματα. Τα σερβικά στρατεύματα έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μας κάνουν να ζούμε μέσα στο φόβο. Στις 4 Φεβρουαρίου του 1994 η παγκόσμια κοινότητα έμεινε άφωνη. Τα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν αντριχιαστικές εικόνες ακροτηριασμένων πτωμάτων. Η αγορά Μαρκάλε εμβοβαρδίστηκε την ώρα που εκατοντάδες άμαχοι έκαναν τα ψώνια τους. Ήταν μια μαζική δολοφονία που κόστησε τη ζωή 68 ανθρώπων. Παντού γύρω μου υπήρχαν νεκροί. Νόμιζα ότι επέζησα μόνο εγώ. Σηκώθηκα γιατί είχα σκύψει να πιάσω ένα λάχανο. Όσο ήμουν σκυμμένος, έγινε η έκρηξη. Όταν σηκώθηκα, όλοι ήταν στη γη, λέει ένας από τους επιζώντες. Από τη δεκαετία του 90 και μετά, νεκροταφεία περικύκλωσαν το Σεράγεβο. Περισσότεροι από 11.000 νεκροί. Αυτή η πόλη ξεκίνησε τον προηγούμενο αιώνα με έναν πόλεμο και τελείωσε με έναν ακόμα.